Επομένως, για να τα δούμε και συγκεντρωτικά, είπαμε οι τύποι δεδομένων είναι 6. έχουμε τους vectors, lists, matrices, arrays, factors και data frames. Ως vectors, δηλαδή ένα διάνυσμα, μπορούμε να το ορίσουμε χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συνάρτηση C και στη συνέχεια να βάλουμε α, τα δεδομένα που θέλουμε. Ως λίστες, μπορούμε να έχουμε, ορίζουμε ένα αντικείμενο στην άρα που μπορούμε να έχουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους στοιχείων. Δηλαδή να έχουμε διανύσματα, functions κτλ. Άρα εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα ότι ως α, λίστα ορίζουμε την λίστα 1, χρησιμοποιούμε την ενσωματωμένη συνάρτηση list, στο πρώτο στοιχείο έχω βάλει ένα διανύσμα, στο δεύτερο έχω βάλει ένα αριθμό και στο τρίτο έχω βάλει ένα function. Με αυτόν τον τρόπο εκτυπώνουμε τη λίστα. Στη συνέχεια έχουμε τις μήτρες μάτρηση όπου ορίζουμε ότι θέλουμε να έχουμε 6 στοιχεία, A, A, B, C, B, A, χρησιμοποιώντας το διάνυσμα C και την ενσωματωμένη συνάρτηση matrix. Άρα ονομάσαμε M μία μήτρα που έχει αυτά τα στοιχεία και πώς θα κατανείμει αυτά τα στοιχεία. Λέμε ότι θέλουμε να έχουμε το πλήθος γραμμών να είναι 2 και το πλήθος στη λόνα είναι 3 και θέλουμε να γεμίσει η μήτρα by row, δηλαδή αναγραμμή. Αν θέλαμε by column, λέμε ότι στο by row βάζουμε ίσον με false. Άρα με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι ουσιαστικά θα δημιουργηθεί αυτή εδώ η μήτρα. Πρώτα γεμίζουν τις γραμμές AAB και στη συνέχεια η δεύτερη γραμμή CBA. Έχουμε arrays, ενώ οι μήτρες περιορίζονται αυστηρά σε δύο διαστάσεις, οι πίνακες μπορεί να έχουν οποιοδήποτε αριθμό διαστάσεων θέλουμε. Οπότε τι ορίζουμε, ορίζουμε αντίστοιχα τις τιμές του array, τις τιμές που θέλουμε να υπάρχουν μέσα στον πίνακα, και στη συνέχεια λέμε τι διαστάσεις θέλουμε να έχει ο πίνακας. Θέλουμε να, έχει, να είναι 3x3x2. Άρα λοιπόν δημιουργούνται δύο τρισδιάστατοι πίνακες. Δεν ξεχνάμε ότι στον πίνακα πρέπει να έχουμε τον ίδιο τύπο δεδομένων. Ως factors τώρα είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται με τη χρήση ενός διανύσματος και ουσιαστικά βλέπω ποια είναι τα μοναδικά στοιχεία του διανύσματος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ ένα vector Uh, βλέπω ότι έχω ένα vector με αυτές τις τιμές green, green, yellow, red, 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 green και ουσιαστικά ονομάζω factor apple και χρησιμοποιώ την ενσωματωμένη συνάρτηση factor για να πάρω τις μοναδικές τιμές, τις διακριτές τιμές του Apple Colors. Άρα λοιπόν, αν δοκιμάσω να το Factor Apple, θα μου τυπώσει την τιμή Green, Yellow και Red. Και αν πω πόσες είναι οι διαφορετικές τιμές ποιοι είναι, είναι οι factors του Apple θα μου γράψει τρία εφόσον έχω τρεις διαφορετικές τιμές. Οπότε τέλος έχω τα data frames. Ως data frame ορίζω αντικείμενα στη λογική του πίνακα δεδομένων. Σε αντίθεση με έναν απλό πίνακα στο πλαίσιο δεδομένων στο data frame η κάθε στήλη μπορεί να έχει διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Η πρώτη στήλη να είναι αριθμητική και η δεύτερη στήλη να είναι χαρακτήρα, για παράδειγμα, ή η τρίτη στήλη να είναι λογική. Εδώ σα έχω ένα παράδειγμα με gender, height, weight και age. Gender uh, έχω βάλει male, male, female, τρει τιμέ. Height το ύψο του σε εκατοστά. Weight uh, βλέπετε εδώ πέρα αντίστοιχα δύο numeric τιμές, Τρει, συγγνώμη, 81, 93 και 78. Και ω age αντίστοιχα την ηλικία του. Οπότε, αν κάνω τώρα πριν το BMI θα μου τυπώσει στην κονσόλα αυτόν εδώ τον πίνακα. Είδαμε και την συνάρτηση Cut Function, όπου ουσιαστικά είναι το concatenate, είναι η συνένωση αλφαριθμητικών. Αν γράψω Learn R, θα μου τυπώσει στη μεταβλητή 2 και στην μεταβλητή 1 βάλω 3 τιμές, τη 0, 1, 2 ή 3 και τυπώσω cut var 1 is, οπότε εδώ έχω ένα αλφαριθμητικό, εδώ έχω την τιμή Βαρένα την τιμή τη ανταλλατής Βαρένα και στη συνέχεια έχω το κάθετος N που αυτό ουσιαστικά συμβολίζει το new line του λέω δηλαδή να αλλάξει γραμμή και στη συνέχεια θα γράψω το var2 is στη συνέχεια την τιμή της ανταλλατής var2 και μετά αλλάζω πάλι γραμμή άρα αυτό που θα μου τυπώσει είναι το var1 is 0123 var2 is learner Τώρα υπάρχουν και κάποιοι τελεστές όπω και σε όλε τι προγραμματισμού. Οι τελεστέ μπορεί να είναι είτε αριθμητικοί τελεστέ για να κάνω πράξει, είτε σχεσιακοί τελεστέ, είτε λογικοί τελεστέ. Ω αριθμοτικού τελεστέ, εννοούμε του κλασικού αριθμητικού τελεστέ που ξέρω και από τα μαθηματικά, και έχουμε να κάνουμε με την πρόσθεση, το συν, το πλήν, το επί και το διά, όπω και τι παρενθέσει και ισχύει η προτεραιότητα των πράξεων. Δύο πρόσθετοι τελεστέ αριθμητικοί που υπάρχουν της γλώσσης προγραμματισμού έχουν να κάνουν με το ακέραιο υπόλοιπο μιας διαίρεσης και το ακέραιο πηλίκο μιας διαίρεσης. Αυτοί οι τελεστές στην R συμβολίζονται είτε με επί τις 100 επί τις 100 δύο φορές ώστε να μου δώσει το ακέραιο υπόλοιπο μιας διαίρεσης είτε χρησιμοποιώ το επί τις 100 διά επί τις 100 για να μου δώσει το ακέραιο πηλίκο. Άρα λοιπόν, αν θέλω εγώ να γράψω α, ποιο είναι το 9 οπ, ποιο είναι το 9 επί τις 100 επί 102 το αποτέλεσμα είναι 1 που είναι το ακέραιο υπόλοιπο αν γράψω 9 επί τις 100 διά επί της 102 το αποτέλεσμα είναι 4. Ζητώ συγγνώμη για τα φοβερά μου γράμματα. Έχω τους σχεσιακού τελεστέ, όπου ουσιαστικά τι κάνουμε. Ελέγχουμε αν το στοιχείο, το πρώτο στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το άλλο. Έχουμε το μεγαλύτερο, έχουμε το μικρότερο, έχουμε το ίσο. Προσέξτε, το ίσο συμβολίζεται με ίσον ίσον, γιατί το απλό ίσον στην άρρη μου ότι έχει το ρόλο τη ανάθεση τιμή σε μια δολητή. για να πούμε ότι θέλουμε να ελέγξουμε αν δύο στοιχεία είναι ίσα, χρησιμοποιούμε το ίσον ίσον. Υπάρχει το μικρότερο ίσο, που βάζουμε αντίστοιχα το μικρότερο και ίσο, το μεγαλύτερο ίσο και το διάφορο, που ελέγχουμε αν το πρώτο στοιχείο είναι διάφορο από το δεύτερο. Και οι λογικοί τελεστές, που είναι το and και το or αντίστοιχα, ονομάζεται λογικός τελεστής and και μπορεί να μας δώσει τις τιμές true, αν και οι δύο τιμές είναι true ή αντίστοιχα αν μία τιμή είναι false θα μας δώσει false. Ενώ στο λογικό τελεστή OR μας δίνει πάντα ως απάντηση τιμή true αν έστω και μία από τις δύο τιμές είναι true, αφού λέμε αν ισχύει το ένα ή το άλλο το 9 -10.